Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 4 Ιουνίου και πλέον η χώρα μπαίνει σε προεκλογικούς ρυθμούς βουλευτικών εκλογών. Γι' αυτό και θα δείτε αργότερα με τους καλεσμένους μας, έχω βάλει έναν τίτλο «Εκλογών συνέχεια», γιατί ακόμη δεν τελείωσαν οι προηγούμενες τετραπλές εκλογές και έχουμε τώρα τις βουλευτικές. Αυτό που έχει κάποια σημασία και θα το δούμε στη σημερινή εκπομπή με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους είναι ότι όλο ένα και πιο πίσω πάει αυτή η ιστορία και δεν είναι βέβαια το μόνο. Σήμερα ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, ερωτηθείς, είπε ναι, 10 με 13 θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν δεχτούμε την πρώτη δήλωση του ιδίου του Πρωθυπουργού ότι την επομένη των δεύτερων επαναληπτικών εκλογών θα πάω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι λοιπόν από τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε, σήμερα είπαμε είναι Τρίτη, τώρα πάμε την άλλη Δευτέρα, ο κύριος Βούτσης βάζει 10 με 13, είναι ένα θέμα. Θα βγάλουμε συμπεράσματα. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, αλλά ας μην χάνουμε χρόνο από τον πρώτο καλεσμένο μας που είναι κοντά μας και είναι βουλευτής του Εθνικού μας Κοινοβουλίου, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αναστασιάδη. Καλώς ήρθατε και εσάς και τους ακροατές. Έχουμε αρκετά θέματα να σας θέσουμε. Το πρώτο είναι αυτό, μια που το έβαλα και ως αρχή της εκπομπής. Συμβαίνει κάτι, έχετε κάποια πληροφορία? Το χθες της Δευτέρας έγινε η άλλη Δευτέρα. Τώρα ο κύριος Βούτσης λέει από 10 έως 13. Αν δεν έχετε πληροφορία, πείτε μου την εκτίμησή σας. Είναι εκτίμηση αποδεδειγμένη όμως. Ναι. Η εκτίμηση είναι ότι η κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, θέλει να φέρει νομοσχέδια και κυρίως τροπολογίες ως φετολογικού και φωτογραφικού χαρακτήρα. Γι' αυτό και άνοιξε τη Βουλή αυτή τη βδομάδα και μάλλον θα την κρατήσουν ανοιχτή και 2-3 μέρες από την επόμενη βδομάδα. Γι' αυτό και ο κύριος Βούτσης ανακοίνωσε ότι θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός από 10 έως 13 του μηνός, που είναι και η τελευταία προθεσμία για να προκηρύξει τις εκλογές. Προκειμένου πρώτον να εξυπηρετήσουν κομματικούς τους φίλους και δεύτερον ίσως έχουν και έναν φόβο ήδη, διότι φέρουν και ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπου πράξεις κακουργηματικές τις μετατρέπουν σε τράξεις πλημελιματικού χαρακτήρα. Είναι γνωστή. Αυτό είχε γίνει πριν, ας πούμε, η προεργασία. Η προεργασία είχε γίνει πριν, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών κυρίως, αλλά και των περιφερειακών εκλογών, που δίνει ένα πολιτικό μήνυμα και το μήνυμα που δόθηκε στην κυβέρνηση ήταν ότι δεν έχει πλέον την εντολή του λαού, δεν έχει την νομοποίηση για να λειτουργήσει. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά τις ευρωεκλογές το αντελήφθη προφανώς και ανακοίνωσε ότι θα προκηρύξει εκλογές. Θα έπρεπε η Βουλή να συνεχίσει να μην λειτουργεί, να πάμε σε εκλογές, ο λαός να δώσει την εντολή εκεί που θέλει και η επόμενη κυβέρνηση να αποφασίσει. Που θα νομιμοποιηθεί από τις εκλογές που θα ακολουθήσουν, να αποφασίσει και να φέρει όλα αυτά τα θέματα στη Βουλή. Είναι θεσμική εκτροπή και δεν έχει συμβεί ποτέ αυτή. Βεβαίως, στην κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι τυπικά αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, ναι, ο νόμος προβλέπει ότι η Βουλή καλά, είναι ενωθεί, αλλά λέει όμως και το Σύνταγμα ότι όταν η Βουλή χάσει την εντολή του λαού, την νομιμοποίησή της, όταν δεν εκφράζει την πλειοψηφία του λαού, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει και πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές. Καλά, εντάξει, τώρα ο καθένας όπως το διαβάζει. Είναι τη δεδηλωμένη την έχει η κυβέρνηση. Τους 151 τους έχει, την ψήφο εμπιστοσύνης την έχει πάρει. Βεβαίως πολιτικά και με όσα ξέρουμε τόσα χρόνια, δεν στέκεσαι όταν χάνεις με 9,5 μονάδες. Έτσι, αλλά και για τη δεδηλωμένη μπορούμε να μιλήσουμε και ξέρουμε πως την έχει και έγιναν πολλές συζητήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Την έχει.
Εντάξει, την έχει. Ήδη η κυρία Μεγαλοοικονόμου παραιτήθηκε από την επομένη των εκλογών και δεν ξέρουμε και τι στάση θα κρατήσουν οι βουλευτές αυτοί μιας χρήσης που πήρε από τα άλλα κόμματα. Κύριε Αναστασιάδη, συνάδελφέ σας στη Βουλή είναι. Εγώ δεν αντιλέγω και το σέβομαι αυτό. Πηγαίνω και έρχομαι. Ο λαός τους έχει εκλέξει. Ο λαός δεν νομίζω ότι τους επέλεξε όλους. Και με λίστα δεν είναι. Όχι, όχι. Κάποιοι... Εντάξει, είναι με λίστα, γιατί τον Σεπτέμβριο 2015 είχαμε λίστα, δεν είχαμε σταυροδοσία, αλλά επέλεξε το κόμμα και από εκεί και πέρα έχει καθορίσει αυτά ο αρχηγός του κόμματος. Τώρα. Το κόμμα το επέλεξε, αλλά ίσως... Να μην πούμε τα κόμματα που επέλεξε που δεν υπάρχουν τώρα και θα είναι στη Βουλή. Αυτή την πορεία έχουν τα μικρά κόμματα. Αλλά είναι συνάδελφοί σας και νομίζω ότι... δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, την έχουμε κάνει μαζί πολλές φορές γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Το ότι ευτελίζεται κάπου ο πολιτικός βίος, η πολιτική ζωή, είναι με ευθύνη των πολιτικών. Σαφώς δεν είναι όλοι. Αλλά βλέπετε κάποιοι όταν γράφουν στιχάκια έξω από τη Βουλή. Ναι, προσέξτε όμως, είναι προφανώς ευθύνη των πολιτικών. Οι πολιτικοί, ξέρετε, μιλάμε τέσσερα χρόνια. Και έχουμε ευθύνη για αυτά που μιλάμε, αλλά στις εκλογές μιλάει, είναι η μέρα του λαού και μιλάει και η κοινωνία και τότε θα πρέπει με πολύ σοβαρότητα, με πολύ ψυχραιμία και χωρίς παρορμητισμό να ψηφίζει και να επιλέγει πρόσωπα που θα μπορούν επάξια να τους εκπροσωπήσουν και όχι την επόμενη μέρα να καταφέρεται εναντίον αυτών που έχει ψηφίσει. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό γίνεται. Από τότε που σας γνωρίζω και αυτό έχει πάρα πολλά χρόνια πίσω, παραμείνατε σε ένα χώρο με τα καλά και τα κακά. Και τις καλές τις ώρες και τις κακές τις ώρες. Αυτή είναι στάση ζωής, ανακίνητα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ βλέπετε τόσους και τόσους συναδέλφους σας, περιπλανόμενος θίασος. Πάμε, κάνουμε μια αρπαχτή, γυρνάμε πάλι πίσω, ξαναφεύγουμε. Για μένα αυτά είναι πράγματα ανεπίθετα. Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, δεν το έκανα. Άλλωστε, τώρα δεν έχω και περιθώρια πολλά, δεν πρόκειται να το κάνω. Διότι ανήκω σε έναν χώρο, τον οποίο πιστεύω ιδεολογικά. Έχω μια ιδεολογία, έχω μια πορεία σταθερή και απαρέγκλητη και έτσι θα συνεχίσω. Και έτσι θα συνεχίσω και με κάθε αρχηγό και με κάθε πρόεδρο και με κάθε πρωθυπουργό. Υπηρετώντας το πιστά. Και υπηρετώντας την παράταξη πιστά και την κοινωνία και τους πολίτες. Και με τα σύν και με τα πλήν. Πάμε παρακάτω. Το κόμμα σας, από ό,τι άκουσα τον πρόεδρό σας, λέει δεν θα πάμε στη Βουλή εμείς. Όχι, δεν θα πάμε στη Βουλή. Δεν θα πάμε. Ενώ το Κινάλ και το Κουκουέ, να το πω και σαν είδηση στον κόσμο, είπε θα πάμε και μόλις γίνει η εκφώνηση θα σηκωθούμε και θα φύγουμε. Εντάξει. Είναι τρόποι που επιλέγονται. Προφανώς. Μία μορφή διαμαρτυρίας περίπου με την ίδια λογική, ναι, με άλλα χαρακτηριστικά. Ναι. Δεν θα πάμε διότι δεν πρέπει και δεν μπορεί να νομιμοποιούμε μία κυβέρνηση η οποία έχασε την λαϊκή ετοιμιγορία. Μάλιστα. Και αν υπήρχε θέμα επίγοντος ή κατεπίγοντος, εθνικό θέμα, βεβαίως θα έπρεπε να είμαστε εκεί και να στηρίξουμε. Όμως αυτά που έρχονται και θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Κάποιες κυρώσεις συμβάσεων είναι. Οι κυρώσεις, κοιτάξτε, οι κυρώσεις έρχονται για να ακολουθήσουν οι τροπολογίες. Οι κυρώσεις είναι το κορμός για να μπορεί να μπουν οι τροπολογίες στη Βουλή. Χωρίς διάταγμα νομοθετικό δεν μπορούν να έρθουν τροπολογίες. Νόμοι έτοιμοι για να μπουν στη Βουλή δεν υπάρχουν. Άρα για να μπουν τροπολογίες θα έπρεπε να έρθουν κάποιες κυρώσεις που είναι πολύ απλό να μπουν στη Βουλή. Ένας φίλος θέτει ένα θέμα και εγώ επειδή δίνω πάντα προτεραιότητα στον πολίτη όπως κάνετε κι εσείς. Εσείς ως βουλευτής, εγώ ως πολίτης, ως δημοσιογράφος. Λέει, υπάρχει, λέει, ακούγεται τώρα τελευταία ότι δεν αποκλείεται και ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία για να έχουμε νέα αναβολή εκλογών, γιατί προφανώς ένα τέτοιο θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο εσείς? Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι. Ωραία. Δεν το πιστεύω και θα έλεγα και στον αγαπητό ακροατή να φιλτράρει τις πληροφορίες, διότι υπάρχουν κάποιες κακόβουλες πληροφορίες που θέλουν να τρομοκρατήσουν την κοινωνία και τον κόσμο. Δεν υπάρχει και τέτοιο θέμα. Στα εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι, ομόψυχοι, ενωμένοι, γιατί το θέμα, το εθνικό, το θέμα της περιφούρησης των συνόρων και της ακεραιότητας της χώρας αφορά όλους μας
Και εδώ θέλω να πω ότι σε αυτό το θέμα και ειδικά στα θέματα που αφορούν τον εξανατολών γείτονα μας, την Τουρκία, έχουμε μια κοινή πορεία και στηρίζουμε την κυβέρνηση όσο αυτή είναι η κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορεί και αυτή να προασπίσει. Ενισχύθηκαν αυτά τα σενάρια και με αφορμή την παρέτηση του αντιστρατήγου, το γνωρίζετε, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδος στα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά η παρέτησή του, φίλες και φίλοι, το είπε ο άνθρωπος, φεύγω επειδή πιστεύω ότι τώρα δεν μπορούμε να συζητούμε. Να γίνουν οι εκλογές, να δούμε ποια κυβέρνηση θα προκύψει και βεβαίως με βάση την πολιτική της κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή, δεν παραιτήθηκε επειδή διέγνωσε ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με την Τουρκία. Όχι. Ξέρετε τι γίνεται. Ακριβώς αυτό που λέμε εμείς για τη λειτουργία της Βουλής, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να ψηφίζει πλέον νομοσχέδια που δεν έχουν επίγοντα ή κατεπίγοντα και εθνικό χαρακτήρα. Με το ίδιο σκεπτικό και ο συγκεκριμένος στρατηγός, και πολύ καλά έκανε, λέει ότι αφού η κυβέρνηση δεν έχει πλέον την νομοποίηση του λαού, δεν έχει λαϊκή εντολή, είναι μειοψηφική, θα πρέπει για ένα μήνα να σταματήσουν αυτές τις συζητήσεις και να επανέλθουν όταν ο λαός δώσει εντολή στην επόμενη κυβέρνηση. Μια μικρή παρένθεση για να πω, φίλες και φίλοι, επειδή 40 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, κάποτε είχαμε μια εποχή όπου υπήρχε, ειδικά στα ραδιοτηλεοπτικά, η κρατική ενημέρωση της όποιας κυβέρνησης και ήταν, όπως και να το κάνουμε, μια ενημέρωση η οποία είχε σχέση με την εκάστοτε κυβέρνηση. Σήμερα φτάσαμε στο ακριβώς αντίθετο άκρο. Ο καθένας ό,τι θέλει ως είδηση το διοχετεύει. Με αποτέλεσμα ο πολίτης βέβαια, όταν δεν τη διασταυρώνει και την πληροφορία, να διαβάζει τον κάθε έναν, ο οποίος είτε από άγνοια, είτε από κακή, έτσι δεν είναι, Πληροφόρηση. Πάμε παρακάτω. Θέλω ένα σχόλιο σας, με πρόλαβε ακροατής. Πώς σας φάνηκε που η Νέα Δημοκρατία στις δημοτικές εκλογές έχασε το Δήμο Πειραιά και Θεσσαλονίκης από τους κυρίους Μαρινάκη και Σαββίδη αντίστοιχα? Καλά, μέχρι το έχασε Αθήνα και Πειραιά το δέχομαι, ότι το κέρδισε ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης, το είναι μια εκτίμηση. Αλλά ο κύριος Σαββίδης, ο Αναστασιάδης, γι' αυτό είναι εδώ για να απαντήσει σε όλα. Καταρχήν να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Κυριακής, στις αυτοδιοικητικές μάλλον, κέρδισε 12 από τις 13 περιφέρειες στην Ελλάδα, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Και στους Δήμους δεν πήγε πίσω. Και στους Δήμους πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Ζέρβας ήταν υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία. Άσχετα αν δεν ήταν χρησμένος, δεν είχε το επίσημο χρήσμα, ήταν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία. Κερδίσατε την Καλαμαριά, η υποψήφιο Νέο Δημοκράτη. Και εκεί θα ερχόμουν. Η οποία Καλαμαριά από τότε που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία είχε πρώτα κομμουνιστή και μετά Πασοκτή δήμαρχο. Και ήθελα να σταθώ εκεί ακριβώς. Κερδίσαμε την Καλαμαριά μετά από καταβολής Δήμου της Καλαμαριάς. Από τότε που έγινε Δήμος, δεν θυμάμαι και εγώ να είχαμε ποτέ κερδίσει την Καλαμαριά. Και βεβαίως την πλειοψηφία των Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, χάσαμε το Δήμο Θεσσαλονίκης από τον Χρησμένο και τον Δήμο Πειραιά, έχασε ο Χρησμένος, αλλά δεν τον κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θέλω να πω, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε για όλη αυτή την κουβέντα που έγινε για τον κύριο Σαββίδη και τα λοιπά, και που φτάσαμε ένα σημείο στη Θεσσαλονίκη, λες και πάμε στο γήπεδο για το Άρης ΠΑΟΚ. Κάντε ένα σχόλιο. Εγώ δεν έχω δει εμπλοκή του κύριου Σαββίδη, ενεργό εμπλοκή δηλαδή, να την έχω αντιληφθεί εγώ στις εκλογές, αυτές τις εκλογές. Βέβαια, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες ήταν ενδεικτικές με την έννοια ότι έστρεφαν κάπου τον κόσμο. Τι αποδείχθηκε όμως σε αυτές τις εκλογές? Ότι, γιατί ο κύριος Σαββίδης αρχικά πρέπει να στήριζε τον κύριο Ορφανό, από ό,τι ξέρω. Έτσι τουλάχιστον ακουγόταν. Και τότε ο Γιώργος ο Κούδας πήγε με την παράταξη του κύριου Ορφανού, ήταν ένα στοιχείο. Η κοινωνία, όταν πάει στην κάλπη, όταν θέλει να επιλέξει κάτι, δεν χειραγωγείται. Επιλέγει μέσα στην κάλπη αυτόν που θέλει. Αυτό θέλω να πω. Αυτό έδειξε η κάλπη.
αν ο κύριος Σαββίδης επέλεγε ή στήριζε με το βαθμό που το συζητούσαμε, αυτό που συζητούνταν στις παρέες και στα καφενεία, ότι στήριζε τον Φάνο. Εγώ πάντως προσωπικά δεν έχω συναντήσει ενεργά να έχω δει τον Σαββίδη, άνθρωπο του Σαββίδη, να μιλάει για τις δημοτικές εκλογές. Η κοινωνία επέλεξε έναν άνθρωπο που θεωρούσε ότι μπορεί να τον εκπροσωπήσει καλύτερα. Είναι ένας ήπιος χαρακτήρας. Νομίζω ότι και αυτό ήταν ένας λόγος που προσέλκυσε κόσμο. Ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να έχει μία διαδρομή σε άλλα κόμματα, αλλά στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και υπ' αυτή την έννοια δεν είναι κέρδος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να καταγραφεί ως νίκη της κυβέρνησης, ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε ο Πειραιάς. Αυτό που φάνηκε στις τελευταίες εκλογές και στις ευρωεκλογές είναι ότι ο κόσμος μετά από αρκετά χρόνια γύρισε την πλάτη στο λαϊκισμό. Γύρισε την πλάτη στις παροχολογίες, γύρισε την πλάτη στις υποσχέσεις, στα εύκολα και στα ανέξοδα λόγια, στα παχιά λόγια. Και επέλεξε αυτόν που πιστεύει, αυτόν που δεν του υπόσχεται πολλά, αλλά αυτά που λέει θα τα κάνει. Εδώ όμως πρέπει τώρα να θέσω το ότι, εντάξει, μπορεί να υποσχέθηκε πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι έκανε και κάποια μέτρα. Τώρα ο κατώτατος μισθός, η κατάργηση του υποκατώτατου. Σήμερα υπάρχει μία εγκύκλωση του ΕΦΚΑ που μειώνει την εργοδοτική εισφορά από 13,33% σε 6,66% για νέους κάτω των 25 ετών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα μηδενίζουμε. Αυτό το είχαμε εμείς σαν κυβέρνηση το 2014. Το 2014 το είχε καταργήσει η σημερινή κυβέρνηση και το επαναφέρει. Κοιτάξτε, με μία γενική... Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το επίδομα που δόθηκε κτλ. Με μία γενική θεώρηση θα έλεγα ότι αλίμον αν κάθε κυβέρνηση δεν αφήνει και κάτι θετικό. Ντάξει. Αν τα βάλουμε όμως όλα αυτά στη ζυγαριά, θα δούμε ότι η κυβέρνηση αυτή έκανε μεγάλη ζημιά στη χώρα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η πιο καταστροφική κυβέρνηση που πέρασε τα τελευταία χρόνια από τη χώρα. Επιβάρυνε την κοινωνία με βαριά φορολογία, διέλυσε την μεσαία τάξη, με βαριές ασφαλιστικές φορές στην βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, και να μην πάμε στα εθνικά θέματα και στο μακεδονικό, που εκεί τα ξεπούλησε όλα και πρόσβαλε και εμάς και πρόσβαλε και την Βόρεια Ελλάδα και ολόκληρη την Ελλάδα και αναγνώρισε και έδωσε ταυτότητα, γλώσσα και όνομα σε έναν ανύπαρκτο λαό, ανύπαρκτο με την έννοια της εθνότητας, σε ένα puzzle, σε ένα κράμα, σε ένα πολυεθνικό λαό, τον έδωσε την μακεδονική εθνότητα. Αυτή είναι τεράστια η ζημιά που έκανε στη χώρα. Και νομίζω ότι δεν αναπληρώνεται με τίποτε, με οποιαδήποτε επιδόματα που χαρακτηρίζει σαν 13η σύνδεξη, ναι, των 100 ευρώ και των 150 ευρώ, εξαπατώντας τους συνταξιούχους και τους πολίτες, ούτε με οποιοδήποτε υποσχέσεις. Αυτό το έχουμε βαθιά, αυτή την πληγή, μέσα στην ψυχή μας, και εγώ και όλοι οι συμπολίτες μας στην Βόρεια Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, και δεν πρόκειται ποτέ αυτό να το ξεχάσουμε. Δεν το ξεχάσετε, αλλά αν πάρετε και την λαϊκή εντολή να κυβερνήσετε, πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα? Πάντως θα το προσπαθήσουμε. Γιατί πολλή κουβέντα γίνεται, ξέρετε, ο καθένας λέει και κάτι. Θα το προσπαθήσουμε για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Η ζημιά που έγινε είναι μεγάλη και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας με τη χώρα αυτή θα ξεκινήσουν τώρα και θα είναι μεγάλα, πολύ μεγάλα στο μέλλον. Κρατώ το ότι θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Πώς σχολιάζετε την εξέλιξη με τον κύριο Βενιζέλο? Είναι ένα εσωτερικό θέμα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ακατανόητο για μένα. Εσωτερικό αλλά, βεβαίως, είναι σίγουρο, αλλά... Εσωτερικό κόμματος είναι πάγια τακτική του Κυριάκου, του Μητσοτάκη και του κόμματός μας να μην σχολιάζουμε διεργασίες εσωτερικές άλλων κομμάτων. Και νομίζω ότι και αυτό είναι σωστό, μπορούν να λύσουν μόνοι τους τις διαφορές τους. Πάντως, αν με ρωτήσετε, αν η επόμενη δεύτερη ερώτηση που σας θα είναι, αν θα, είναι, θα έρθει στη Νέα Δημοκρατία... Την προλάβατε. Ναι, το φαντάστηκα. Καλά, άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη χθες. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια, όχι.
Πού πάει το μυαλό σας με την εμπειρία που έχετε? Ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με τα κοινά. Ναι, είναι ένα εσωτερικό θέμα, αλλά αντιλαμβάνεστε, κύριε Αναστασιάδη, ότι όταν είναι ένα όνομα ενός ανθρώπου που συγκυβέρνησε, θα έλεγα, ενός προέδρου κόμματος και έχει ένα τέτοιο εσωτερικό θέμα, εκ των πραγμάτων παίρνει διάσταση πανελλαδική. Έτσι δεν είναι? Τώρα, στα καλά του καθουμένου, φεύγει από το Πασόκ ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος? Δεν είναι ο κύριος, πώς τον λέγανε, τελευταία μεταγραφή που πήρε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τόλκας? Είναι κάτι μεγαλύτερο. Είναι όπως το λέτε, θέμα μεγάλο, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λύσουν, να λύσει αυτό το κόμμα, και καλό είναι να μην εμπλακούμε εμείς σε αυτή την κουβέντα. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος είναι μια προβεβλημένη πολιτική και ικανή πολιτική προσωπικότητα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κατανοήσω την κίνηση, δεν μπορώ να την ερμηνεύσω. Λένε πολλοί, μήπως τον προορίζουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξέρετε, όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις, πάντα υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και διάφορα σενάρια. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πολιτική και στη χώρα μας. Αν δείτε από το 9, το 10 και μετά, το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, όλες οι προβλέψεις που είχαν γίνει ή που είχαμε κάνει δεν ήταν αληθινές και δεν ήμασταν ακριβείς. Γι' αυτόν τον λόγο, ας περιμένουμε για να δούμε. Όλα αυτά έχουν σχέση και με το ποιος θα είναι η κυβέρνηση και ποια θα είναι η κατάσταση στη χώρα, ποια θα είναι η κατάσταση η γεωπολιτική στον περίγυρό μας. Και δεν είναι απλά τα θέματα, έτσι. Το αποφασίσαμε σήμερα να το κάνουμε μετά από 4 χρόνια πρόεδρο. Μάλιστα. Ο κύριος βουλευτής λέει ότι στα θέματα της Τουρκίας όλοι μαζί τα αντιμετωπίζουμε ενιαία. Μακάρι να ήταν έτσι. Τότε πείτε μας, τι έκανε 2 ώρες κρυφά με τον Ερντογάν ο Τσίπρας? Αυτό το καταγγείλαμε, έχει δίκιο αυτός. Η κυβέρνηση, παρότι εμείς στα θέματα αυτά ξεπερνάμε την κομματική μας ιδιότητα και το κόμμα και θέτουμε τα συμφέροντα της πατρίδας πάνω από το κόμμα, στηρίζουμε την κυβέρνηση και δυστυχώς η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας κάνει αυτή την κρυφή διπλωματία, όπως την έκανε και με το θέμα των Σκοπίων και όπως το κάνει τώρα και μέχρι τώρα, γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει από εκεί και πέρα. Εμείς όμως ως κόμμα δεν μπορεί να μη στηρίζουμε την χώρα μας, δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση, στηρίζουμε την πατρίδα μας, παίρνοντας θέση απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας και στηρίζοντας βέβαια τις ένοπλες δυνάμεις και την ελληνική κυβέρνηση στη διαχείριση των θεμάτων. Μάλιστα. Οι δήμαρχοι, λέει, υποβάλλουν οικονομικό προϋπολογισμό από την προεκλογική τους εκστρατεία, όπως η πολιτική. Νομίζω ότι είναι προκαθορισμένα τα... Οι δαπάνες που κάνουμε στην προεκλογική κίνηση, ναι, πρέπει να είναι γνωστά, έτσι δεν είναι? Ναι, υποβάλλουμε δήλωση, ναι. Βέβαια. Δεν είναι όχι η απάντηση, είναι ναι. Ναι, υποβάλλουμε δήλωση. Ότι υποβάλλουν δήλωση και αν διαπιστωθεί ότι ξόδεψαν περισσότερα, τώρα εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Ψάχνουμε. Όχι, είναι ένα μέτρο σημαντικό. Δεν είναι εύκολο να κάνει δαπάνες κανείς έξω από το πλαίσιο και έξω από το πλαίσιο του νόμου, δηλαδή χωρίς παραστατικά. Και δηλαδή αν έχεις φυλάδιο στο γραφείο σου, ας πούμε, πρέπει να έχεις παραστατικό ότι το έχεις πληρώσει. Κάτι που δεν υπήρχε. Θα μου πείτε, αυτό μπορεί να μην είναι απόλυτο ή μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένο, μπορεί να θέλει προσαρμογή. Ναι, θα συμφωνούσα. Αλλά είναι ένα μέτρο, το είχαμε ψηφίσει εμείς σαν κυβέρνηση. Είναι ένα μέτρο για να περιοριστεί εκείνη η σπατάλη που θυμάστε τι γινόταν. Χαμός. Για το θέμα των εκλογών, των δημοτικών και περιφερειακών, ήδη απαντήσατε. Αυτό που ακόμα παίζει, ας πούμε, έχει γίνει πολλή κουβέντα για το θέμα της απλής αναλογικής. Διαμαρτύρονται οι περισσότεροι ότι δεν θα μπορούν να κυβερνηθούν, να διοικηθούν οι Δήμοι εκτός από εκείνους όπου οι Δήμαρχοι έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Και αυτό θα γίνει και στη Βουλή. Είναι η τελευταία φορά που ψηφίζουμε
με το παλιό σύστημα, θα πάμε στην απλή. Ποια είναι η θέση σας, κύριε Αναστασιάδη? Είναι σαφής η θέση μας. Η απλή αναλογική στερεί τη δυνατότητα του εκλεγμένου από την κοινωνία και από το λαό να διοικήσει, να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Κοιτάξτε τώρα, να πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης που είναι αντιπροσωπευτικό. Οι περισσότεροι δήμοι. Έχει ο δήμαρχος, αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος, έχει 7 συμβούλους. Για να κάνει πλειοψηφία θέλει άλλους 2 ή 3 συνδυασμούς. Αντιλαμβάνεστε. Θέλει άλλους 18. Θέλει άλλους 18, 2 ή 3 συνδυασμούς. 11 νομίζω είχε ο κύριος Ταχιάος. Ναι. Όλοι οι άλλοι έχουν από 7. 7. Άρα θέλει άλλους 2. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι δεν πολύ δύσκολο 2. Να συγκεράσει. 3. Πολύ δύσκολο να συγκεράσει όλες αυτές τις απόψεις, διότι θα υπάρχουν και αντιπαλότητες. Μην γελιόμαστε τώρα, θα υπάρχουν και οι πολιτικές σκοπιμότητες. Εδώ, τα προηγούμενα χρόνια, με απόλυτες πλειοψηφίες, οι δήμαρχοι πολλές φορές δεν μπορούσαν να διοικήσουν γιατί κάποιος ήταν δυσαρεστημένος, κάποιος θεωρούσε ότι δεν αξιοποιήθηκε σωστά όπως έπρεπε και αντιδρούσε με παραίτηση, με αποχώρηση ή με καταψήφιση. Φανταστείτε τώρα με μειοψηφίες να μπορέσει ο Δήμαρχος να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα. Αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση και το ισχυριζόταν, ήταν το επιχείρημά της όταν ψήφιζε τον νόμο, ότι θα δώσει την δυνατότητα σύγκλησης και σύνθεσης ο νόμος αυτός, νομίζω ότι δεν αντιστοιχεί με την πραγματικότητα, γιατί έχουμε παραδείγματα. Μακάρι να ήταν τα πράγματα έτσι. Αν σας δώσω... Δηλαδή φανταστείτε τώρα να μπορέσει να συμφωνήσει κάποιος με τον Τρεμόπουλο. Ναι. Σας λέω ένα όνομα που έχω ζήσει μαζί τους. Νομίζω ο κύριος Ψωμιάδης θα μπορούσε. Ναι. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Κύριε Αναστασιάδη, αν ο λαός σας δώσει την εντολή, θα τον αλλάξετε αυτό το νόμο? Είναι από τους πρώτους νόμους που θα αλλάξουν. Ναι, γιατί μπορεί να το είναι από τους πρώτους νόμους που θα αλλάξουν ο νόμος για την απλή αναλογική και ο νόμος του Κατρούγκαλου για τις συντάξεις που έχει μπλοκάρει όλες τις συντάξεις. Ο στόχος σας είναι σαφώς το να πάρετε την αυτοδυναμία. Θα αποφασίσει ο λαός. Αν δεν την πάρετε, τι γίνεται, κύριε Αναστασιάδη? Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Μπορεί να φαίνεται αυτό υπερβολικό ή αλλαγή. Υπόθεση εργασίας είναι, αλλά. Ναι, είναι υπόθεση εργασίας, αλλά εγώ θεωρώ ότι και με βάση όλα τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων εκλογών Κυριακών, θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή και θα την πετύχουμε. Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές πήρατε 33%. Ανάλογα τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Δεν είναι σίγουρο ότι με 33% κάνεις κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Τα ξέρετε καλά εσείς αυτά. Έτσι είναι, αλλά. Εντάξει, το τι θα πάρετε, μπορεί να πάρετε 53, ξέρω. Αν πάμε στα στατιστικά του παρελθόντος, θα δούμε ότι οι κυβερνήσεις που προκύπτουν μετά από τις ευρωεκλογές παίρνουν διπλάσια ποσοστά, μεγαλύτερα δηλαδή, ναι, η διαφορά μεγαλύτερη είναι από το δεύτερο κόμμα. Αν υπάρχει αυτή η τάση, η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Ιουλίου θα ξεπεράσει το 12, 13 και 15%. Αν όχι, πάντως θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, εκεί βεβαίως η Δημοκρατία και το Σύνταγμα έχει διεργασίες και λύσεις και εκεί θα ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Ελέγχουν τους δημάρχους για τα έξοδα, τα έσοδα από πού προέρχονται, τα ελέγχουν? Ελέγχονται και τα έσοδα. Ναι. Ελέγχονται, όλα αυτά ελέγχονται. Δηλαδή, κύριε Αναστασιάδη, θέλετε να ξαναγυρίσουμε σε κυβερνήσεις με πόνους, ρωτάει άλλος φίλος, το απήντησε. Θέλουμε να ξαναγυρίσουμε σε σταθερές κυβερνήσεις, διότι η απλή αναλογική θα δημιουργήσει μία αστάθεια πολιτική και βεβαίως η πολιτική αστάθεια δημιουργεί αβεβαιότητες, δεν ευνοεί την οικονομία. 38 παράδειγμα αντίστοιχο είναι η διακυβέρνηση της Ιταλίας που πολύ καλά γνωρίζετε με την απλή αναλογική πριν από πολλά χρόνια, όπου η Ιταλία την σταμάτησε. Πόσο βέβαιοι είσαστε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα αναβάλει από εβδομάδα σε εβδομάδα τις εκλογές για να παραμείνει κι άλλο στην εξουσία?
Το έθεσα ως πρώτο ερώτημα στον κύριο Αστασιάδη. Αυτό ακούγεται, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να. Μέρες αυτό θα κάνει. Στις 7 Ιουλίου έχει ανακοινωθεί, οι εκλογές θα γίνουν. Νομίζω δεν μας παίρνει και ο χρόνος, έτσι δεν είναι. Μπαίνουμε μέσα στο κατακαλό και. Ναι, δεν γίνεται και δεν μπορεί να πάει τις εκλογές τον Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται. Κάντε μου και ένα σχόλιο για το. Στις προηγούμενες εκλογές. Είδαμε Ένωση Κεντρών μετά από πολλά χρόνια να καταφέρει να μπαίνει, είδαμε Ποτάμι, είδαμε Ανέλ, τώρα στις ευρωεκλογές τους χάσαμε και τους τρεις και είδαμε μόνο ένα ουσιαστικά καινούριο κόμμα να παίρνει κάποια δύναμη και η Χρυσή Αυγή να μειώνεται κατά πολύ. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό για αυτήν την κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχει αντιληφθεί η κοινωνία και ο κόσμος ότι η λύση από μικρά κόμματα δεν μπορεί να προέλθει. Λύση δηλαδή από κόμματα που δεν έχουν προγραμματικό λόγο, που δεν έχουν προγράμματα, που δεν έχουν λύσεις για τα βασικά και για τα προτάσεις λύσεων για τα βασικά και τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη χώρα. Αυτό το έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Τα προηγούμενα χρόνια με ψήφο διαμαρτυρίας έβαλε αυτά τα κόμματα στη Βουλή. Έχει αντιληφθεί ότι δεν δημιουργούν καμία προοπτική και γι' αυτό γύρισε την πλάτη στο λαϊκισμό και στη Χρυσή Αυγή. Και νομίζω ότι θα συρρυκνώνεται κι άλλο η Χρυσή Αυγή. Διότι και η Χρυσή Αυγή ήταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας χωρίς προγραμματικό λόγο και χωρίς κανένα πρόγραμμα για τα βασικά θέματα της οικονομίας, της υγείας, της ασφάλειας και όλα αυτά της οικονομίας που ταλαιπωρούν την κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια. Η εκτίμηση μου είναι ότι το κόμμα της νέας λύσης, την ελληνική λύση, υπάρχει πιθανότητα να μπει στη Βουλή. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Από τα μικρά κόμματα τα άλλα, δεν νομίζω κάποιο άλλο κόμμα να κατορθώσει να μπει στη Βουλή. Και δεν ξέρουμε και ποιοι θα συμμετάσχουν, νομίζω. Καταρχήν η ΑΝΕΛ έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει. Όχι, η ΑΝΕΛ είπαν θα κάνουν την Κυριακή, νομίζω την άλλη. Ναι, είχαν πει καταρχήν ότι δεν θα συμμετάσχουν, μετά θα κάνουν το Εθνικό του Συμβούλιο. Το Ποτάμι είπε. Το Ποτάμι δεν θα είναι στις εκλογές. Ο κύριος Λεβέντης, να δούμε τώρα τι στάσεις. Ο κύριος Λεβέντης θα είναι, αλλά η εκτίμηση μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα είναι στην Βουλή. Μάλιστα. Και Αναστασιάδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, τώρα τα ίδια θέματα θα πρέπει να τα θέσουμε και σε βουλευτή της κυβέρνησης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα, κύριο Ρίλογλου. Εννοείται με τον κύριο Αναστασιάδη που ήταν πιο μπροστά. Ναι, yeah. Ακούσαμε την πλευρά των νικητών των ευρωεκλογών και αν θέλετε και των τοπικών εκλογών. Πρέπει να ακούσουμε τώρα την κυβέρνηση, τι λέει για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάμε κατευθείαν. Σήμερα ο κύριος Βούτσης είπε ότι 10 με 13 θα πάει ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν δεχτούμε ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πει την επομένη, δηλαδή χθες, του δεύτερου γύρου των τοπικών εκλογών θα πάει, βλέπουμε ότι πάει λίγο προς τα πίσω και αυτό προκαλεί συζήτηση. Τι θέση σας? Είναι στις 7 Ιουλίου οι εκλογές. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πάνω από 30 μέρες. 10-13 μέχρι τις 7 Ιουλίου είναι η χρονική προθεσμία που μπορούν να γίνουν οι εκλογές. Άρα είναι μέσα στο συνταγματικό όριο το οποίο τίθεται. Οι εκλογές έχουν βγει με το διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι θα γίνουν στις 7 Ιουλίου. Άρα το χρονικό περιθώριο που θέτει και το Σύνταγμα μέχρι όχι πάνω από 30 ημέρες είναι στα όρια του Συντάγματος. Έρχεται όμως η αντιπολίτευση και αν θέλετε σύσσωμη και λέει ότι παρατείνουν τη λειτουργία της Βουλής για να περάσουν νομοσχέδια, συμβάσεις, τροπολογίες, ρουσφετολογικές. Τι θέση σας? Κύριε Ραϊλόγλου, η προκήρυξη των προώρων εκλογών δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν στο σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ο
σχεδιασμός κυβέρνησης, όπως γνωρίζετε, και από προηγούμενες εμφανίσεις μου και εδώ, ήταν για τον Οκτώβριο. Και η δική μου άποψη ήταν για τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι ένα σχεδιασμός επάνω σε ζητήματα πρακτικά, τα οποία ουσιαστικά δεν θέτουν αμφισβητήσεις, πρέπει να προχωρήσει. Γιατί, όπως γνωρίζετε, και μετά τις εκλογές, οτιδήποτε και να γίνει, οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση πάλι έχει να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, έχει να κάνει διάφορα άλλα πράγματα, άρα νομοθετικά όλα πάνε πίσω. Τα συγκεκριμένα νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή, δηλαδή είναι κάποιες κυρώσεις συμφωνιών, αλλά το βασικό είναι ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος, κύριε Ωραήλογλου, είναι συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Γιατί είναι αποτέλεσμα μιας οχτάχρονης περίπου δουλειάς από έγκριτους και δικαστικούς και συνταγματολόγους και επιστήμονες, και έχουν γίνει και όλες εκείνες οι αλλαγές τις οποίες ζήτησε και η Νέα Δημοκρατία και έγινε κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Άρα είναι ένα προϊόν ο ποινικός κώδικας ευρύτερης συνένεσης και είναι στη θετική κατεύθυνση και θα ευνοήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Τώρα, οι τροπολογίες συνήθως γίνονται, δεν θα τις έλεγα εγώ σφαιρετολογίες, πάντα είναι, λύνονται θέματα, κύριε Ωραήλογλου, οι νόμοι έχουν πολλές φορές, δεν έχουν προβλέψει πράγματα και κατά την εφαρμογή των νόμων βλέπεις ότι μπορείς να διορθώσεις κάτι. Θα μου πείτε, θα πρέπει να είναι η πρακτική αυτή? Κατά την άποψή μου, όχι, αλλά σε ένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, όπως στην προκήρυξη των πρόωρων εκλογών, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν, αλλιώς θα πάνε μήνες μετά. Αυτή είναι η απάντησή σας, εκτιμάτε δυστυχώς, τον κόσμο. Δυστυχώς, θα σας πω, πάντοτε και στις προηγούμενες, οι τροπολογίες πολλές φορές έχουν να καλύψουν τα κενά των νόμων, τα οποία δεν προβλέπονται. Έχει γίνει και παλιότερα, δεν είναι κάτι που με χαροποιεί, να σας πω την αλήθεια, γιατί η διακυβέρνηση και το νομοθετικό έργο θα πρέπει να είναι πολύ πολύ πιο σοβαρά σχεδιασμένο από όλες τις κυβερνήσεις. Είναι μία, αν θέλετε... Δώσατε, κύριε Αμανατίδη, την απάντησή σας, θα την εκτιμήσει ο κόσμος. Εγώ θα πάω στο επόμενο θέμα. Εκλογές, είπαμε, χάσατε. Χάσατε με μεγάλη διαφορά. Γιατί? Κατά την εκτίμησή σας πάντα, εννοείται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι καλά το θέσατε. Δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, όχι από ποσοστό κέρδισε σε αυτό. Ενώ ότι δεν έχει πάρει τη θετική ψήφο, νομίζω ότι σέπραξε την ψήφο διαμαρτυρίας, κόπωσης, ακόμα και την αποχή των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ σε συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, έτσι ώστε να σταλούν όπως οφείλει να κάνει, αν θέλετε, το εκλογικό σώμα, πρώτα απ' όλα προς την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, οι αιτίες είναι πολλές, δεν είναι μία, ή αν θέλετε, οι παράγοντες οι οποίοι εξετάζονται. Και φυσικά θα το δούμε και μετά από τις εθνικές εκλογές, θα καθίσουμε πιο οργανωμένα εδώ. Πρώτα απ' όλα είναι ένα μεγάλο διάστημα το οποίο εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο μας επέτρεψε με να βγούμε από την Επιτροπή και από τα Μνημόνια, ωστόσο είχε πτυχές οι οποίες δεν ήταν ευχάριστες σε κανέναν. Ταυτόχρονα όμως αξιοποιήσαμε τις ρογμές τις οποίες είχε και κρατήσαμε, πιστεύω, σε μεγάλο βαθμό όρθια την κοινωνία. Το δεύτερο είναι ότι πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να τρέξουν και τα οποία δεν ήταν μέσα στα Μνημόνια, θα μπορούσαν να τα είχαμε τρέξει καλύτερα και δεν το κάνουμε. Το τρίτο είναι ότι μία γενιά στελεχών, θα σας το πω γιατί γράφεται έτσι κιόλας, μία γενιά στελεχών η οποία εκλεγήκαμε το 2015, ήμασταν και με τον κόσμο και στις οργανώσεις, γεωμένοι αν το θέλει πολύ περισσότερο, και ξαφνικά αναλάβαμε καθήκοντα είτε βουλευτικά είτε κυβερνητικά είτε οτιδήποτε. Αυτό αμέσως άφησε ένα κενό και μια απόσταση η οποία θεωρώ ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα δεν οργανώθηκε. Τέταρτο, υπήρχαν θέματα στα οποία, αν και προσπαθήσαμε να είχαμε τη συνένεση, δυστυχώς υπήρξε μια καταστροφολογική πολιτική από την Νέα Δημοκρατία. Λέω, ασφαλιστικό. Ένα μεγάλο ζήτημα, μια καυτή πατάτα, την οποία τη χειριστήκαμε με τρόπο ο οποίος νομίζω είχε ένα αρκετά μεγάλο κόστος για την κυβέρνηση. Όπως και άλλα θέματα, στα οποία ενώ η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να σταθεί στην εθνική στάση, δεν συνέβη αυτό. Όλα αυτά βάζοντάς τα, συν την κούραση, όλη αυτή είναι αυτή η μείωση η οποία, κύριε Ωραήλογλου, για 4 χρόνια, καλά, τη διαφορά αυτή την παίρνει ούτε η Νέα Δημοκρατία, αλλά το 24% μέσα σε τέτοιες συνθήκες, νομίζω ότι κανένα κόμμα δεν το έχει καταφέρει, όπως κανένα κόμμα από τα προηγούμενα που εφάρμοσαν μνημόνια δεν στάθηκαν επί 4 χρόνια. Εδώ, αν θέλετε, έπρεπε να το θέσω από την αρχική μου ερώτηση.
Δηλαδή ο λαός δεν εκτίμησε, κάτι είναι εκτίμηση τη δική σας, το ότι τελευταία δώσατε αρκετά, οι 120 δόσεις, η 13η, σήμερα ας πούμε διάβαζα μία εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που μειώνεται η εργοδοτική εισφορά από το 13,33 στο 6,66% για νέους κάτω των 25 και μάλιστα αναδρομικά από 1η-1η του 2019. Δώσατε αρκετά, ειδικότερα την τελευταία χρονιά. Αυτό δεν εκτιμήθηκε, κυρία Μανατίδη. Θα σας πω, αυτό που είπατε έχει ψηφιστεί και ήταν στον προϋπολογισμό το Σεπτέμβριο που το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Και ήταν μέσα στον προϋπολογισμό. Ψηφίστηκε τότε και εφαρμόζεται τώρα. Θέλω να πω ότι η ψήφιση δεν αρκεί. Πρέπει να γίνει και η εφαρμογή των μέτρων. Για παράδειγμα, για την προστασία πρώτης κατοικίας, η πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια κλπ. Ανοίγει τώρα τον Ιούνιο. Είναι η νομοθέτηση μέχρι να φτάσει στην πράξη κάτω, πέρα από τα άμεσα μέτρα, δηλαδή όπως ήταν η 13η σύνταξη, που ήταν και η πλατφόρμα έτοιμη ίσως και για τις 120 δόσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι θέματα τα οποία άλλα τρέχουν άμεσα και άλλα τρέχουν, χρειάζονται εγκύκλοι, χρειάζονται εφαρμοστικές, άλλες διευκρινιστικές, άρα θέλει ένα χρόνο. Το δεύτερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε και το πέρασε σαν παροχολογία. Σε εμάς θέλω να πω στον κόσμο ότι δεν είναι η πρακτική την οποία είχαν οι προηγούμενοι, ότι προεκλογικά έρχονται και κάνουν. Είναι στο σχεδιασμό μας τα μέτρα μετά την έξοδο από την Επιτροπή. Όταν ψηφίσαμε και πήγαμε σε ένα πρόγραμμα το 2015 το καλοκαίρι και ζητήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού, την εμπιστοσύνη του Σεπτέμβριο και την πήραμε, γνωρίζαμε ότι εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε τριετή διάρκεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε, βγαίνοντας από το μνημόνιο, και αυτό το καταφέραμε, γι' αυτό μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός και το κάναμε πράξη, βγαίνοντας από το μνημόνιο, να μπορούμε να εφαρμόσουμε ουσιαστικά την πολιτική μας μέσα στο δημοσιονομικό χώρο την οποία μας δίνει. Μας λέτε δηλαδή ότι θέλατε κι άλλο χρόνο για να φανούν τα μέτρα σας αυτά τα οποία πάρθηκαν. Νομίζω ναι. Ξέρετε και όλο και κάτι. Και χρειάζεται και ο χρόνος και για την επόμενη τετραετία. Δηλαδή, εγώ σε αυτούς που μας ακούνε, θέλω να πω ότι μας εμπιστευτήκατε. Κάναμε πολλά, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, γιατί είναι η ουσία της πολιτικής μας, η κοινωνική πολιτική και η ανάπτυξη και με νέες θέσεις και με τα πάντα, με σταθερές θέσεις εργασίας, με καλά αμοιβόμενες, να μην υπάρχει τον υποκατώτατο μισθό, τον καταργήσαμε. Την αύξηση 11% στον κατώτατο μισθό τη δώσαμε εμείς. Και δεν περιμένουμε να πούμε ότι αν θα είναι η ανάπτυξη 2% θα σας δώσω 4% αύξηση. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε μόλις. Και ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί, έτσι ώστε την επόμενη τετραετία να το υλοποιήσουμε. Επαναλαμβάνουν εδώ οι φίλοι με το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, η κατάργηση του έμφυα που δεν έγινε και πολλές άλλες υποσχέσεις σας έφτασαν σε αυτό το σημείο. Όπως λέει και οι υποσχέσεις, αλλά και οι χειρισμοί για το θέμα των Σκοπίων. Πιστεύουν οι τηλεθεατές. Βέβαια για τα κόκκινα δάνεια ήδη απήντησε ο κύριος Σαμανατίδης, επειδή έχουμε να του θέσουμε πολλά, να μην του πω πάλι. Αλλά ναι, κάποιες υποσχέσεις σας που δεν τις υλοποιήσατε, όπως η κατάργηση του έμφυα, όχι του Ιανουαρίου, τις υλοποιείτε. Παλαιότερες. Σε αυτές τι απαντάτε, κύριε Μανατίδη? Κοιτάξτε, για τον έμφυα, ακόμα και τώρα ο έμφυα είναι σε υψηλό ποσοστό. Δηλαδή τα 3, κάτι δισεκατομμύρια, έτσι ώστε να εισπράξει στα 2 και δισεκατομμύρια, είναι υψηλό το ποσοστό της φορολόγησης για την ακίνητη περιουσία. Γι' αυτό και ακριβώς είδατε ότι, επειδή όμως ήταν προϋπολογισμένα μέσα σε ένα σχέδιο της τριετίας, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Από τη στιγμή όμως που βγήκαμε από την Επιτροπή, άμεσα είχαμε όχι 30% οριζόντια, όπως λέει ο κ. Πασουτάκης για όλους, σε κάποιους που είχαν και χαμηλά εισοδηματικά και σε χαμηλές περιοχές, έφτασε και το 50%. 10% είναι και 20% για το 19 και οι χώροι που δημιουργούνται για το 2020 θα μας δώσουν δυνατότητα να μειωθεί κι άλλο. Μες. Είναι αυξημένο το επί του ΑΕΠ για τη χώρα μας. Αυτό μην ξεχνάτε πότε μπήκε και μάλιστα συνδέθηκε με τη ΔΕΗ επί Βενιζέλου, ο οποίος το έβαλε και στη ΔΕΗ και κόβονταν και το ρεύμα της ΔΕΗ. Είναι αυξημένο ποσοστό. Ακόμα και στη Γερμανία το ποσοστό επί του ΑΕΠ είναι γύρω στο 0,8%. Αυτά τα έλεγα και πριν από 4 χρόνια και 5. Αυτό το γνωρίζουμε. Βλέπεις όμως ποιες προτεραιότητες να σταματήσει μια κοινωνική κρίση. Όταν, αν θα είχαμε ένα διαλυμένο κοινωνικό ιστό, κύριε Βαρύλογο, και μια διαλυμένη κοινωνία,
Τα χρόνια αυτά της κρίσης που είχαμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική την κρίση, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Εκεί είναι που αυτό άλλος το εκτιμάει έτσι, άλλος το εκτιμάει αλλιώς. Πάντως οι πέντε πυλώνες για τα κοινωνικά, την κοινωνική πολιτική που κάνουμε, δηλαδή καταργήθηκε το ΕΚΑΣ. Έχετε δίκιο σε αυτό και ο κόσμος έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά ταυτόχρονα δώσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το επίδομα των παιδιών, το επίδομα για την κατοικία τώρα και μια σειρά από επιδόματα τα οποία είναι μια πολιτική στην οποία πολλοί άνθρωποι έχουν βρει βάλσαμο. Αυτό δεν θα το έκανε καμία διαφορετική κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης, όταν μας ρωτούσαν πριν από 5 χρόνια πού θα βρείτε τα χρήματα, κανείς δεν το ρωτάει. Πού θα βρείτε τα χρήματα, τα οποία λες ότι θα περικόψει από το 5% της φορολογίας ουσιαστικά του ελληνικού λαού. Και κανείς δεν λέει, ξέρετε κάτι για κάτι άλλο, κύριο Ρωήλου, και με κάνει μεγάλη εντύπωση. Το χρέος της χώρας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ρύθμισε το χρέος της χώρας. Και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, και σε μεσοπρόθεσμο και σε βραχυπρόθεσμο. Το έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να έχουμε έναν ανοιχτό δρόμο σαν χώρα 30-40 χρόνια μπροστά μας. Κύριε Μανατίδη, εντάξει, 7 Ιουλίου θα γίνουν οι εκλογές. Τώρα είναι ο 5 ή 10. Όχι, όχι, στις 7. Στις 7 θα γίνουν οι εκλογές. Με ένα πρόσφατο αποτέλεσμα που σας φέρνει πίσω 9,5 μονάδες. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι ο ένας μήνας, ουσιαστικά ένας μήνας είναι, επαρκεί για να καλύψετε αυτήν την εικόνα που παρουσιάζετε? Κι αν το εκτιμάτε αυτό με την σοβαρότητα και την εντιμότητα που σας διακρίνει, και αυτό είναι γενικώς αναγνωρισμένο, πρέπει να δώσετε και δυο στοιχεία το πώς μπορεί να ανατραπεί μία διαφορά μέσα σε ένα μήνα. Κύριε Ρωλίου, αν ήταν 2-3% δεν θα το συζητούσα. Θα μπορούσε να είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανατραπεί. Αλλά οι 9,5 μονάδες ανατρέπονται. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ένας που ψήφισε πριν από ένα μήνα ένα συγκεκριμένο κόμμα, πολύ δύσκολο θα αλλάξει. Ωστόσο, εάν οι εκτιμήσεις μου είναι σωστές ότι εισέπραξε η Νέα Δημοκρατία όχι θετική ψήφο, αλλά ψήφο διαμαρτυρίας, μου μπαίνει, βάζω το εξής ερωτηματικό ή τα εξής ερωτηματικά. Γιατί ένας δημόσιος υπάλληλος θα εμπιστευτεί τώρα τον κύριο Μητσοτάκη που λέει ότι δεν θα κάνει απολύσεις, ενώ δεν έχει δεσμευτεί ότι δεν θα εφαρμόσει τον κανόνα 1:5, αλλά θα εφαρμόσει αυτό που ισχύει και πετύχαμε τους θεσμούς του 1:1. Γιατί, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός να εμπιστευτεί τώρα τον κύριο Μητσοτάκη που λέει ότι θα δώσει προσοχή, όταν ο κύριος Μητσοτάκης, προεκλογικά τα λέει και αυτός, όταν ο κύριος Μητσοτάκης προέβαινε σε συρρυκνώσεις συγχωνεύσεις σχολείων με μοναδικό κριτήριο να έχει άτομα προς απόλυση και προς την διαθεσιμότητα. Γιατί θα πρέπει ένας συνταξιούχος να εμπιστευτεί τον κύριο Μητσοτάκη, όταν ο ίδιος ξεκάθαρα λέει ότι θα μεταφέρει πόρους από τον δημόσιο πυλώνα στον τρίτο πυλώνα στην ιδιωτική ασφάλιση και πώς θα καλύψει τα κενά και ότι θα μπουν σε κίνδυνο η χορήγηση των συντάξεων. Γιατί, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος θέλει τη χώρα μας ισχυρή, θα εμπιστευτεί τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δηλώνει πολιτικός υποστηρικτής του Βέμπερ, ο οποίος ακόμα και τώρα είναι, έχει αδύναμη θέση μέσα στην οικογένεια, την ίδια την οικογένειά του, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με θέσεις οι οποίες είναι ανθεληνικές, όχι μόνο σε σχέση με την έξοδο της χώρας μας από την Ευρωζώνη, αλλά σε σχέση με μια σειρά ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, την κλιματική αλλαγή, αν θέλετε, τις οποίες αντιστρατεύεται βασικές θέσεις. Γιατί θα πρέπει να το κάνει αυτό? Άρα λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έχει, αν είμαι σωστός σε αυτήν την εκτίμηση, ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πάει να ζητήσει τη θετική ψήφο, την οποία την κάνει με γενικότητες. Δεν θα μπει σε λεπτομέρειες. Παρακολούθησα τη συνέντευξή του. Η συνέντευξή του είναι καλές θέσεις εργασίας, μάλιστα. Ανάπτυξη και ασφάλεια. Και ο τομέας της ασφάλειας για μας και για μας είναι σημαντικός. Δεν το έχουμε πει στον κόσμο. Πολλές φορές και ίσως κάποιοι φοβούνται να το πούν. Αν δεν έχεις ασφάλεια στη χώρα και προς το εξωτερικό σου, δεν μπορείς να έχεις ούτε δημοκρατία. Και αυτό είναι βασική θέση δική μας. Άρα λοιπόν, το ένα είναι ότι θεωρώ ότι τα συμφέροντα των κοινωνικών ομάδων της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού δεν ταυτίζονται με αυτά τα οποία λέει η Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο πρόγραμμά του, κύριε Ρωλίου, και προκαλώ και τους τηλεθεατές να το ανοίξουν της Νέας Δημοκρατίας, στη σελίδα τώρα, αν θυμάμαι καλά, 64, μπορεί να κάνω και λάθος. Μιλάει για εκχώρηση δραστηριοτήτων του δημοσίου, της υγείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της παιδείας, στον ιδιωτικό τομέα μέσα από το outsourcing. Αυτό, αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από κανένα δύο εβδομάδες και την επομένη δέχτηκε τα πειρά της ΠΟΕΔΗΝ για τον τομέα της υγείας.
Αλλά το καλά. Θέμα είναι πώς το παίρνει και ο κόσμος, κύριε Μανατίδη. Γιατί μπορεί οι ΠΟΕΔΗΝ, οι εργαζόμενοι δηλαδή στα νοσοκομεία, να διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό που είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι λένε ότι θέλουμε λιγότερο κράτος. Το έχει στο πρόγραμμά του. Το κράτος μας δεν πάσχει από τον, αν θέλετε, από τον αριθμό, από τον μεγάλο αριθμό. Πάσχει από τον εξυγχρονισμό ο οποίος πρέπει να γίνει. Κάναμε μία προσπάθεια. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις στον δημόσιο τομέα. Και πάσχει από τον εξυγχρονισμό, από τη μείωση της γραφειοκρατίας στην οποία προσπαθούμε. Για παράδειγμα, το ότι πλέον οι προκηρύξεις και οι δημόσιοι διαγωνισμοί γίνονται με ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο δεν επιτρέπει να επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Και πάντα σας έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε ένα κράτος που ο ανθρώπινος παράγοντας να υπάρχει, αλλά είναι πολύ σε μειωμένο ρυθμό, να υπάρχουν θεσμοί, κανόνες που κανείς να μην μπορεί ούτε το δάχτυλο να βάζει στο mail ούτε τίποτα. Όλα αυτά συνθέτουν τη δική μας την πολιτική. Γι' αυτό είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται τη δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Τώρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα, οπότε τα δικά μου τα αφήνω πίσω και πάμε. Κύριε Μανατίδη, λέτε ότι χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο για να ολοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Το Σαμαρά, γιατί δεν τον αφήσατε να ολοκληρώσει το έργο του και σε 2,5 χρόνια ρίξατε την κυβέρνησή του? Ο κύριος Σαμαράς το 2014 είχε ψηφίσει το Μάιο ένα μεσοπρόθεσμο το οποίο είχε επιπλέον βάρος του ελληνικού λαού 60 δισεκατομμύρια. Δεν έκλεισε την τελευταία αξιολόγηση και μάλιστα ζητούσαν επιπλέον μέτρο οι δανειστές. Θυμηθείτε τον περίφημο Μέλι Χαρδούβελη. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν έφερε πιο μπροστά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η αξιολόγηση έκλεινε το Φεβρουάριο. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας έπρεπε να γίνει το Μάρτιο. Το φέρανε 2 μήνες πιο μπροστά, 3 μήνες πιο μπροστά, το Δεκέμβριο. Πήγε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να ζητήσει άμεση εκλογή, γνωρίζοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα τον ψήφιζε. Και ποντάροντας σε μια αριστερή παρένθεση, όπου είχαμε κενό τότε, πρόβλημα τον Ιανουάριο που πήραμε για να πληρώσουμε τους μισθούς και συντάξεις. Τέτοια ταμεία αφήσαμε. Πάμε γρήγορα, γιατί. Απαντάω σύντομα πάντως. Ναι. Έχω 2 παρεμφερή μηνύματα. Λέει, αν έπαιξε ρόλο η αθεία του ΣΥΡΙΖΑ για τον ελληνικό λαό και το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών. Και ένας άλλος φίλος λέει, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια δεν τα αγαπάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, εγώ μια πρώτη απάντηση θα έδινα, εγώ και θα έλεγα το ότι κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν συγκεκριμένες απόψεις για την θρησκεία. Νομίζω το ήξερε ο ελληνικός λαός και όταν τους έδωσε την εντολή να κυβερνήσουν. Αλλά τώρα πιο πολλά θα μας πει ο κύριος Αμανατίδης. Ακούστε, οι λέξεις και η πατρίδα και η θρησκεία και η οικογένεια είναι θετικά φορτισμένες, όχι αρνητικά. Υπήρξαν κινήσεις τελεχών οι οποίες δώσανε την αφορμή, αν θέλετε, να γίνει επάνω ολόκληρη φιλολογία για τον ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα και για τη γενοκτονία των ποντίων, αν θέλετε να μιλήσουμε με τον κύριο Φίλη ή οτιδήποτε. Η κυβέρνηση αυτή και ο Αλέξης Τσίπρας έδειξαν, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι και στο Άγιο Όρος και στην Εκκλησία της Ελλάδος, επειδή θα ήταν ο τομέας μου που δούλεψα, και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και στήριξαν τον ρόλο όλων των Πατριαρχείων ανά τον κόσμο. Με έμπρακτο τρόπο. Και με υλική βοήθεια και με βοήθεια την οποία παρήχαμε ως Υπουργείο Εξωτερικών. Από εκεί και μετά, στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουμε ότι ο καθένας, όπως και το Σύνταγμά μας έχει, μπορεί να πιστεύει οτιδήποτε. Υπάρχει η θρησκευτική ουδετερότητα. Το κράτος μας όμως έχει κυρίαρχη θρησκεία, η οποία είναι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η θρησκεία, και αυτήν τη σέβεται. Ακόμα και στην αναθεώρηση του Συντάγματος, αν θέλετε, υπάρχουν αυτά. Πολλές κινήσεις γίναν έτσι ώστε και έχουν παρεξηγηθεί. Προκάλεσαν συμπεριφορές. Ωστόσο, η κεντρική πολιτική την οποία άσκησε ο Πρωθυπουργός ήταν σε αυτή την κατεύθυνση δική. Για την πατρίδα επίσης. Το ίδιο. Η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων ήταν πάντα στο πρώτο μέλημα του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια, η στήριξη της οικογένειας. Επίσης, με όσες δυνατότητες είχαμε, προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Έχουμε μια μεγάλη πληγή, τη διαρροή των νέων, που προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να την κλείσουμε με τη δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας, με την καινοτομία, με την συνέργεια που γίνεται. Να πω και κάτι ακόμα το οποίο ήταν. Θέλω να το αναφέρω για τους πόντες, κύριε Βαρύλογο. Ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, πολιτικός, και σαν αξιωματική αντιπολίτευση και σαν πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε για τη γενοκτονία και την ανάγκη αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων από την γειτονική χώρα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν τις 19 Μαΐου, στις 18 ή 17, στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
στα ζητήματα αυτά, στη σύσκεψη αυτή όπου παραβρέθηκαν όλες οι ομοσπονδίες και όλα τα ιδρύματα τα οποία υπήρχαν, αναφέρθηκε η θέση του αυτή. Δεν έχει ξαναγίνει. Συν είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος την κατέθεσε στεφάνι σε δύο επισκέψεις του επίσημες που έκανε στον τάφο του Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτά, αν έκανε διαφορετικά ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τον είχαν γκρεμάσει τα μανταλάκια. Αλλά πρέπει να το καταλάβει ο Ποντιακός Ελληνισμός ότι η προώθηση των συμφερόντων και του, όχι μόνο του Ποντιακού Ελληνισμού, αλλά γενικά των Ελλήνων της Ανατολής που διώχθηκαν και υπέστησαν τη γενοκτονία, περνάει πρώτον μέσα από την ενότητα του ίδιου του κλίματος, το οποίο έχει πολλές διαφορές τις οποίες πρέπει να λύσει, και δεύτερο από τη στήριξη τη συγκεκριμένη πολιτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ που στάθηκε μπροστά. Δείτε την υποψηφιότητα του Αξίδη, ο οποίος έβαλε ευρωβουλευτής. Όπως και όλες τις κινήσεις. Και όλες τις κινήσεις που κάναμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη και εγώ προσωπικά και άλλοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Να σας θυμίσω, κυρία Μανατίδη, το 2014 λέγατε ότι η κατώτατη σύνταξη θα είναι 751 ευρώ. Πόσο είναι σήμερα? Αυτό ήταν για τον κατώτατο μισθό το 751. Ναι. Αλλά μπας φύρω. Όχι, δεν το... κοιτάξτε, εμείς δώσαμε μια μάχη το πρώτο εξάμεινο. Υπάρχει το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη του Ιανουαρίου του 2015. Τη μάχη που δώσαμε το πρώτο εξάμεινο δεν την κερδίσαμε. Κάναμε τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσουμε να, να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τον Ιανουάριο. Φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο το καλοκαίρι, όπου έπρεπε ή να αποφασίσουμε την έξοδο από την Ευρωζώνη και από το Ευρώ, ή να μπορέσουμε να βρούμε έναν συμβιβασμό ο οποίος θα μας επέτρεπε να βγούμε αργότερα από την Επιτροπή. Εμείς τότε, τον Ιανουάριο του 2015, δεν πήραμε από κανέναν την εξουσιοδότηση να βγάλουμε τη χώρα από την Ευρωζώνη, ούτε περισσότερο να βγάλουμε από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Δεν είχαμε τέτοια πολιτική εντολή. Και εγώ ήμουν από αυτούς που παρέμεινα. Θεωρώ ότι δεν είχα αυτή την εντολή και δεν θα μπορούσα να δράσω διαφορετικά από ό,τι μου έδωσε ο ελληνικός λαός. Γιατί θα ήμουν τότε δακτυλοδεικτούμενος. Δεν τα καταφέραμε λοιπόν. Φτάσαμε σε συμβιβασμό και ο συμβιβασμός μας έδωσε αυτή την τετραετία την οποία πήρε. Κύριε Μανατίδη, γιατί δεν κόβετε τους μισθούς σας και από 300 να γίνεται 150? Γιατί εμένα μου κόψαν τη σύνταξη και η κυρία Νοτοπούλου, δεν ξέρω τώρα αυτό που το βρήκε ο φίλος, αλλά έπαιρνε 3.500 ευρώ. Μα που πού έπαιρνε? Σας πω για τους υπουργούς. Οι υπουργοί παίρνουν 2.900 ευρώ, για να το ξέρετε. Οι βουλευτές, αυτό που θεωρείτε δεν είναι μισθός, αλλά είναι αποκοπή. Να σας πω ότι τα περισσότερα χρήματα πέρα από αυτά που δίνουμε για το κόμμα, για την αλληλεγγύη κλπ. Φεύγουν όλα κατά την άσκηση των καθηκών μας. Κανείς δεν αποταμιεύει εφόσον είναι όλα ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι. Θεωρώ ότι οι βουλευτές δηλαδή με τη δραστηριότητά τους αυτά τα δίνουν εκτός, ξαναλέω, τα επάνω στο τραπέζι. Αυτά στο τραπέζι επάνω με αυτά εδώ που είναι, εάν θα λυνότανε, θα σας πω, εάν θα λυνότανε με το κονδύλιο που έχει η Βουλή. Το δικό σας κόμμα είναι γνωστό ότι δίνεται 40%. Yes. Και το κουκουέ δίνει 50%, ξέρω εγώ, και 40%. Αλλά ωστόσο, μόνο εσείς θα δίνετε. Να ξέρετε, αν ήταν πραγματικά με τους μισθούς των βουλευτών ή άλλων να το δώσουμε και να λυθεί το πρόβλημα, θα το κάνουμε. Αλλά δεν είναι αυτή η αιτιολογία. Τα δίνουν, πιστεύω, οι βουλευτές που φεύγουν στις δραστηριότητές τους. Είναι ψηλότερο από το φυσικά και είναι ψηλότερο. Ούτε, δεν το συζητάμε αυτό. Τι θέλουμε να κάνουμε όμως? Οι βουλευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να μην είναι, ας το πω, αέρμια των οικονομικών συμφερόντων, πώς θέλετε να το πω. Δεν είναι ότι κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν και το πώς ζούσα και το πώς ζω, όπως ζούσα, ζω. Για σας και για πολλούς άλλους θα συμφωνήσω κι εγώ αν αυτό μετράει. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ιστορικά και δικαστικά αποδεδειγμένο, οι οποίοι... Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είναι όλο στη διαφάνεια, στη διάβγεια, και όταν είναι πάνω από το τραπέζι, να ξέρετε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, τα κάτω από το τραπέζι, κοίτα... εντάξει, και όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Εντάξει. Γι' αυτό και για κάποιους από εσάς ποτέ δεν έχει ακουστεί το παραμικρό. Γι' αυτό και για κάποιους έχουν ακουστεί πολλά. Αλλά και εγώ πάντα, κυρία Μανατίδη, έρχομαι και λέω κάθε φορά που μιλώ, είτε σε πίνοντας καφέ, είτε από την τηλεόραση δημόσια, ότι ρε φίλε, και τον Αμαρατίδη και τον Ουραήλου τους ξέρεις. Όταν σου ζητάνε την ψήφο λοιπόν, πες και λίγο ποιος είναι ο πρώτερος και ο σημερινός έντιμος ή άτιμος βίος του ενός και του άλλου. Και εκεί επέλεξέ τον. Αλλά αυτό δεν το κάνουμε, κύριε Μανατίδη, πολλές φορές. Λίγο τα ετερόφωτα, υπάρχει... λίγο τα λαμπερά ονόματα, λίγο επισχιάζουν.
σε κάποιες περιπτώσεις και εκεί δεν είναι ευθύνη δική σας. Είναι ευθύνη δική μας. Είναι τα μούμε τα οποία ο πιο προβεβλημένος ουσιαστικά είναι αυτός που βγαίνει. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, κύριε Ρογλίου, και κρατήστε το για μετά. Ο κόσμος αισθάνεται ότι η πολιτική, είτε με είτε με ομικρογιώτα, δεν επηρεάζει τη ζωή του και ό,τι και να κάνει, όλα έχουν δρομολογηθεί από μια οικονομική ελίτ ή οικονομικές συνθήκες οι οποίες βαδίζουν ανεξάρτητα από το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει υποταχθεί ουσιαστικά στα οικονομικά. Άρα, με αυτή την έννοια, υπάρχει πολλής κόσμος. Και φάνηκε στην εποχή η οποία υπήρχε στις περιφερειακές δημοτικές εκλογές. Με αποτέλεσμα, άνθρωποι οι οποίοι ήταν υποψήφοι πρώτοι στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο δεν βγήκαν. Βγήκαν οι άλλοι, γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Μια απαξίωση η οποία θα γυρίσει τελικά, γι' αυτό καλό τον κόσμο στις βουλευτές να συμμετέχει. Και να συμμετέχει όχι μόνο από την διαδικασία του ψηφοφόρου, αλλά και από τη διαδικασία της συμμετοχής του ίδιου. Να εκλεγεί, όχι μόνο να εκλέγει. Έχετε πολλά μηνύματα. Αν μου τα θέσετε τηλεγραφικά, θα σας τα πω. Μ' αρέσει που λένε να διαβάζεις ολόκληρα τα μηνύματα, κύριο Ρέγου. Εδώ έχουν έρθει 700 μηνύματα. Άμα τα διαβάζω όλα αυτά, λοιπόν, είναι δυνατόν. Χαίρομαι που είναι καλό τέτοιο. Ναι, εντάξει, αλλά και τι να πρωτοκάνω. Προσπαθώ. Να έρθω μια φορά και να έχετε μόνο μηνύματα να απαντήσουμε στα μηνύματα. Ναι, βέβαια, θα έρθετε ούτως ή άλλως. Απλά προσπάθησα να σας διακόψω για να πω ότι και αυτός και αυτή που γράφει στιχάκια για τον Πρωθυπουργό και αυτός που λέει την κυρία Χτσιόγλου Γκομενάκη είναι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό. Αν ο ελληνικός λαός λοιπόν ή όποιο ποσοστό του ελληνικού λαού ή αυτός που πίνει γκαζόζες και πάει μετά στην τουαλέτα και δεν πάει να ψηφίσει και διάφοροι άλλοι παρόμοιοι τέτοιοι που υπάρχουν, είναι δικές μας οι επιλογές. Αυτό εννοούσε, κύριε Μανατίδη. Φυστό, η απόφαση της Φόφης δεν μου άρεσε καθόλου. Υπάρχει καλύτερο μυαλό στην Ελληνική Βουλή? Πού θέλει να καταλήξει το Πασόκ? Θα τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα της. Ένα σχόλιο για το θέμα Βενιζέλου. Εντάξει, είναι εσωτερικό δικό του θέμα. Έχει μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Ναι, αλλά ο κύριος Βενιζέλος τώρα δεν είναι απλά ένας βουλευτής απλά ενός κόμματος. Έτσι. Σωστό. Σηματοδότης όμως είναι πολύ καλός συνταγματολόγος. Γνωρίζει, σας πληροφορώ πάρα πολύ καλά τα εκκλησιαστικά θέματα, τα θρησκευτικά. Πολύ περισσότερο και έχει γράψει και γι' αυτά. Τον έχω διαβάσει πολλές φορές αυτό. Ωστόσο, ο κύριος Βενιζέλος σηματοδότησε μια περίοδο διακυβέρνησης Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, όπου πάρθηκαν σκληρά μέτρα. Δηλαδή, και για το οποίο υπερηφανεύεται. Το ότι κόπηκαν τα αποθεματικά των ταμείων του PSI, υπερηφανεύεται γι' αυτό ο κύριος Βενιζέλος. Και σηματοδότησε μια τέτοια εποχή. Με αυτό εδώ η κυρία Γερματά ευελπιστεί στο εξής. Οι δυσαρεστημένοι, οι οποίοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήγαν να ψηφίσουν οτιδήποτε, και θεωρεί ότι η παρουσία του κύριου Βενιζέλου είναι αυτό το βαρύδιο το οποίο την κάνει να μην έρχονται, να τους κάνει να μην έρχονται, τώρα δεν υπάρχει. Και άρα ευελπιστεί σε αύξηση των δυνάμεων του Κινάλ μέσα από την αποπομπή του κυρίου Βενιζέλου. Λοιπόν, αυτή είναι η σκοπή. Αυτό το λέει, το έχουν πει δηλαδή. Κυρία Μανατίδη, έχετε πάει ποτέ στο νοσοκομείο σε ημέρα εφημερίας? Βεβαίως, όχι μόνο εγώ και η οικογένειά μου, γιατί εμείς πού πηγαίνουμε. Εγώ εμπιστεύομαι, όχι μόνο τα εμπιστεύομαι, εκεί πηγαίνω. Γιατί δεν ξέρετε. Αλλά έχει μια αναμονή μεγάλη, έχει. Μα εκεί πηγαίνουμε, ό,τι και να έχει. Δεν καταλαβαίνω. Οι γιατροί αξιολογούν τα περιστατικά. Αν κάτι είναι πιο επίγον, θα πάει το κάτι πιο επίγον. Αν είναι δεν νομίζω άλλος τώρα ότι καλύτερο είναι η μέρα εφημερίας. Όχι, όχι, δεν το συζητάμε. Αυτό λέω, ότι δεν πάτε, πάτε, φυσικά πάτε. Τι να πω, κύριε Μανατίδη, όταν σας έκανα μια ερώτηση σχετικά με τους βορειοϋπηρώτες, τους πλαστούς, που έκαναν ψεύτικα χαρτιά για να παίρνουν επίδομα, μας είπατε ότι κάνω την ερώτηση κομματικά. Αυτό πότε έγινε, δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων. Κοιτάξτε, για τους υπηρώτες και για τους ομογενείς μας στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα. Κοιτάξτε, υπήρχε ένα επίδομα όπως και για τους ανθρώπους παλαινοστούντες που είχαν έρθει από την χώρα της Σοβιετική Ένωση και πρέπει να το πω. Στο δεύτερο μνημόνιο, τα χρήματα τα οποία δινόντουσαν και άνθρωποι που είχαν έρθει και από τη Γεωργία και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κόπηκαν τελείως. Όταν ήρθαμε, βάλαμε και δώσαμε ένα κομμάτι αυτού. Ωστόσο όμως ήταν και μικρότερο το ποσό και οι διαδικασίες που μας επέβαλε το Δούνο του ήταν πολύ γραφειοκρατικές και δεν μπορούσαν να αποδοθούν, με αποτέλεσμα από τις 20.000 να δοθούν σε πολύ λίγες χιλιάδες. Στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός πριν από 20 ημέρες στο Υπουργείο Μακεδονίας Τάξης, όπου ήταν και ο πρόεδρος των Παλαινοστούντων, εκεί υπόθηκε ότι τώρα βέβαια είναι πρόεδρος εκλογές, δεν μπορούμε να το προλάβουμε,
ότι ο κύριος Πετρόπουλος μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών θα καθίσουν να δουν ένα νέο νόμο. Εμείς την ελληνική εθνική ομογένεια τη στηρίζουμε και θέλουμε τώρα, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική. Θέλουμε να παραμείνουν εκεί στη γειτονική χώρα ή τους θέλουμε να γυρίσουν προς τα πίσω. Εμείς, η δικιά μου η πολιτική άποψη είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθούν, να υπάρχουν έτσι ώστε να παραμείνουν εκεί. Δεν έχω άλλο χρόνο. Έχω 2-3 ακόμη φίλους οι οποίοι λένε ότι αυτό που έγινε με το θέμα των Σκοπίων ήταν που σας στήχησε και σας κατηγορούν. Στήχησε, είναι αλήθεια ότι στήχησε. Κύριε Ρέλε, μου στήχησε. Και πρέπει όμως ο καθένας να καθίσει να σκεφτεί τα αποτελέσματα. Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τον Βούτσιτς, με τους Σέρβους και τους Σλοβάνους. Και σκεφτείτε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτό το κράτος. Και υπάρχει και φίλος ο οποίος σας στηρίζει και λέει: Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κυβέρνησαν 40 χρόνια και μας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε στο παλιό. Ας μην ξεχνάει ο ελληνικός λαός τόσο εύκολα. Στα μνημόνια για την κρίση μας έφεραν οι προηγούμενοι. Μαγικό ραβδί δεν υπάρχει να διορθωθούν όλα σε 4 χρόνια. Κύριε Μαντίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πήρα όμως την υπόσχεση ότι θα έρθουν μια φορά και θα έχει μόνο ερωτήσεις απαντήσεις. Μόνο ερωτήσεις, γιατί εδώ έχω και άλλες, αλλά υπάρχει και ο χρόνος. Κύριε Σχοιρή, επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Κάποιες στιγμές νιώθω έτσι λίγο άσχημα. Γιατί ενώ είναι αρχή μου, όχι σήμερα, εδώ και πολλά χρόνια, να συμμετέχει ο πολίτης στην εκπομπή και διαβάζω όλα τα μηνύματα, κάποια στιγμή όταν με κατηγορούν ότι κάποια τα παραλείψαμε ή κάποια δεν τα διαβάσαμε ολόκληρα, αισθάνομαι άσχημα και λέω, δηλαδή τι να κάνω, να πω τη διοίκηση να μου δώσει 7 ώρες εκπομπή για να προλάβω. Και δεν το λέω αυτό έτσι για να περί αυτό λογήσω. Αλλά αν την παρακολουθούν την εκπομπή πάρα πολλοί άνθρωποι και θέλουν να καταθέτουν απόψεις, πείτε μου εσείς μια άλλη εκπομπή που διαβάζονται τόσο πολλά μηνύματα. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να έχεις τη διάθεση. Είναι και τηλεοπτική χρόνη. Να πάλι τώρα μου λέει ο σκηνοθέτης, λέει πήγαμε 10 λεπτά παραπάνω. Δηλαδή, μην βάλουμε σε κίνδυνο και το κανάλι που μας ελέγχουν για όλα αυτά. Τι να πω εδώ. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 250 εκατομμύρια ευρώ και τώρα έρχεται να μας πει ότι θα βγάλει τη χώρα από τη λάσπη. Αν γίνει κυβέρνηση θα είναι πισωγύρισμα, λέει ένας φίλος. Κύριε Μανατίδη, μιλάτε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, που έχουν κλείσει τα 2/3 των μαγαζιών της Θεσσαλονίκης. 172 ψήφους έδωσα στον Αμανατίδη, τώρα δεν θα του δώσω καμία, λέει ένας άλλος φίλος. Άλλος, η Νέα Δημοκρατία κύριο Ραϊλούγου θα βγει με 15% διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια εκτίμηση. Και άλλος τώρα μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να πει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει με 2% διαφορά. Και άλλος μπορεί να πει ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει, αλλά δεν θα είναι αυτοδύναμη. Δεκτές όλες οι εκτιμήσεις. Καλοδεχούμενη και η Ιλιάνα Ζαρούχα, η οποία περίμενε τόση ώρα, να έρθει να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες. Πάμε, Ιλιάνα. Έως και από χθες, λοιπόν, περισσότεροι από 76.000 οφειλέτες είχαν κάνει αίτηση, Αντώνη, για την ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει παράταση στη προθεσμία υπαγωγής στις 120 δόσεις έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αρχική προθεσμία, να θυμίσουμε ότι έλυγε στις 28 Ιουνίου. Έτσι, όσοι θέλετε να μπείτε στο πρόγραμμα των 120 δόσεων, θα μπορείτε πλέον μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Να ενημερώσουμε εδώ ότι μιλάμε για τα χρέη στην εφορία. Ναι. Γιατί τα χρέη στα ταμεία εκείνα ήταν ούτως ή άλλως μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα λοιπόν πήγανε και τη ρύθμιση για την εφορία, Ιλιάνα, και αυτήν στο τέλος του Σεπτέμβρη για να μπορεί ο κόσμος, 76.000 άνθρωποι μπήκαν και κάναν ρύθμιση. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, και μιλάμε για την πρώτη εβδομάδα. Φαντάζομαι θα γίνει στη συνέχεια. Πάμε στην επόμενη είδηση. Να πούμε ότι από σήμερα και έως και τις
4 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegastiko.minedu.gov.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και το κωδικό που τους έχει χορηγηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxis.net. Να πούμε ότι περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 που μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που προαναφέραμε. Ωραιότατα. Και πάμε τώρα, Αντώνη, σε μία κίνηση που έκαναν άτομα με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη, καθώς αναπηρικά αμαξίδια παρκάρανε στη Λεωφόρο Νίκης με τη δικαιολογία «Επιστρέφω σε 5 λεπτά», που κατά κόρο χρησιμοποιούν οι Έλληνες οδηγοί όταν καταλαμβάνουν θέση στάθμευσης αμαία, και έτσι δεκάδες αναπηρικά αμαξίδια πήγανε στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Νίκης στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί και έτσι κάνανε μια διαφορετική δράση. Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Και πολύ καλά κάνανε. Και η Διεύθυνση, να πούμε, Τροχέας της Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν τη σημερινή εκδήλωση με στόχο την ευαισθητοποίηση των οδηγών για δικαιώματα των αμαία αλλά και την περαιτέρω οδηγική ασφάλεια, καθώς μοιράσανε και δωρεάν κράνη. Εγώ θα έλεγα για τους φίλους της Τροχέας, καλά κάνει και μετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι όμως λίγο πολύ αποδεδειγμένο ότι ο πολίτης γενικά, όχι μόνο ο Έλληνας, αν δεν το πληρώσει, μυαλό δεν βάζει. Γιατί λοιπόν οι φίλοι μας στην Τροχέα δεν βγαίνουν να γράψουν όλους αυτούς τους ασυνείδητους, για μένα κακούς πολίτες που παρκάρουν πάνω στις ράμπες των αναπήρων και στις διαβάσεις πεζών. Γιατί άμα φας μια-δυο κλήσεις των 100-200 ευρώ, δεν θα το ξανακάνεις. Η Τροχέα όμως δεν κάνει τίποτα. Και η πολιτική ηγεσία της καλά θα κάνει να αφήσει τις συγκρίσεις των εξαρχείων με το Παρίσι. Λοιπόν, να αφήσουν τις χαζομάρες και να δίνουν εντολές. Και ο αρχηγός της Ελλάς να μην πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, στις ομιλίες του Πρωθυπουργού, να μου λέει εμένα δίπλα από την εξέδρα ότι πήγε να δει αν έγινε σωστή αστυνόμευση, να βγει να δει τι γίνεται στους δρόμους. Εκεί θα δικαιολογήσει το μισθό του, εκεί θα αποδείξει ότι το ένδοξο σώμα της αστυνομίας προσφέρει έργο. Όλα τα άλλα να τα πούνε πουθενά αλλού τα παραμυθάκια αυτά. Να βγουν και να γράψουν τον ασυνείδητο που παρκάρει στη ράμπα του ανάπηρου, στη διάβαση του πεζού, πάνω στη γωνία που δεν μπορεί να στρίψει το λεωφορείο. Και όχι να μου λένε εμένα, κάναμε μια κίνηση. Αυτή την κίνηση την κάνουν οι πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν άλλη δυνατότητα και πολύ καλά κάνουν. Η Τροχέα τι κάνει, λέω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Λιάννα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Έχω άλλα δύο μηνύματα. Με τα λεγόμενα του τηλεθεατή στην περιφέρεια και το Δήμο Καλαμαριάς, τους χέρδισε ο Άρης γιατί εκλεγμένοι είναι δηλωμένοι αριανοί. Άρα είναι, αυτά είναι χαζομάρες. Σκοπός είναι να δούμε κάποια πρόοδο στον τόπο μας και να αφήσουμε τις ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες. Συμφωνώ και προσυπογράφω στο μήνυμα του φίλου αυτού. Έλεος πια, φτάνει. Και ειλικρινά, παλαιότερα δεν είχαμε τόσο πολύ έτσι, ποδοσφαιρικές συζητήσεις στις εκλογές. Δηλαδή έλεος. Είχαμε, λέει ένας φίλος εδώ, 42 ευρώ στο λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς για να πληρώσουμε το κτηματολόγιο. Και η τράπεζα μας κράτησε τα 30 για μία δόση που θα έπρεπε να πληρωθεί 22 Ιουνίου. Προφανώς από κάποια άλλη
ρύθμιση που είχατε κάνει με την τράπεζα. Με ρωτάτε λοιπόν, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, έχει το δικαίωμα η τράπεζα, τι μπορούμε να κάνουμε? Ακούστε, αν ήταν ληξιπρόθεσμη η οφειλή και υπήρχαν τα λεφτά μέσα, η τράπεζα έχει δικαίωμα να τα πάρει. Αν η οφειλή ήταν να πληρωθεί 22 Ιουνίου, δεν έχει δικαίωμα να το πάρει. Τι μπορείτε να κάνετε? Να πάτε αύριο στην τράπεζα, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πιθανότατα μπορεί να χρωστάγατε κάτι και από μια προηγούμενη δόση, ας πούμε 22 Μαΐου. Και επειδή η τράπεζα είδε ότι σήμερα είναι 4 Ιουνίου, κράτησε τα λεφτά που βρήκε μέσα στο λογαριασμό. Αυτό είναι το λογικό το οποίο βλέπω. Πάτε λοιπόν στην τράπεζα, ρωτήστε γιατί κράτησαν τα 30 ευρώ, να ζητήσετε έγγραφη απάντηση και μετά μπορείτε να απευθυνθείτε από το συνήγορο του πολίτη, μέχρι και μήνυση μπορείτε να κάνετε. Αλλά το θεωρώ σίγουρο ότι αν δεν είναι λάθος, τότε θα υπήρχε και κάποιο άλλο προηγούμενο υπόλοιπο το οποίο κρατήθηκε. Για μία ακόμη φορά να ζητήσω συγγνώμη από κάποιους φίλους, αν και σήμερα τα διάβασα τελικά όλα, ίσως και με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά όταν υπάρχει τέτοια ροή μηνυμάτων και από μέσα μου λένε οι συνάδελφοί ότι δεν προλαβαίνουν να τα γράψουν όλα, ναι, θέλουμε να ακούγεται πρώτα ο πολίτης. Αλλά μία τηλεοπτική εκπομπή, όπως όλα τα πράγματα, έχουν μία αρχή και ένα τέλος. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε εμείς αυτά τα χρονικά όρια, όσο και αν θέλουμε να ακουστεί η φωνή σας, να τεθούν τα ζητήματά σας. Όσα περισσότερα μπορούμε, το κάνουμε. Το λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 3:30. Γεια σας.